Η εκπομπή Έρευνα του Παύλου Τσίμα φιλοξενούσε Γάλλο δημοσιογράφο, στον οποίο είχε αποκαλύψει η Γαλλίδα Υπουργός Οικονομικών Κριστίν Λαγκάρντ, διάλογο που είχε το Σεπτέμβριο του 2009 με τον τότε Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Παπαθανασίου για την ελληνική οικονομία και το ποια μέτρα σκόπευε να πάρει εκείνη την εποχή το οικονομικό επιτελείο, το επιτελείο Καραμανλή, για την αντιμετώπιση της κρίσης. Αξίζει να δούμε τι λέει ο δημοσιογράφος, αλλά και τη συγκεκριμένη δήλωση της Λαγκάρντ για τον διάλογο που είχε επί κυβέρνηση Καραμανλή με τον Γιάννη Παπαθανασίου. Η Γαλλίδα Υπουργός Οικονομικών βρέθηκε στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο του 2009 και είχε ένα δείπνο με τον τότε Υπουργό Οικονομικών. Η Λαγκάρντ του εξέφρασε την ανησυχία της για την κατάρρευση των δημοσιονομικών της Ελλάδας. Ο Έλληνας Υπουργός της απαντάει τότε: «Μην ανησυχείτε. Κοιτάξτε τι θα κάνουμε μόλις επανεκλεγούμε». Παίρνει ένα μολύβι και γράφει σε ένα κομμάτι χαρτί: «Θα αυξήσουμε το ΦΠΑ 2%. Θα παγώσουμε τους μισθούς στο δημόσιο και τις προσλήψεις». Και της δίνει αυτό το χαρτί που ήταν λερωμένο και με λάδια. Μου το διηγείται η ίδια η Κριστίν Λαγκάρντ. Et un peu sur un coin de table, il m'a donné la liste de toutes les mesures qu'ils allaient prendre. Augmentation du prix du tabac, augmentation de la TVA, gel de ceci, réduction des salaires dans tel secteur, etc., etc. Et il avait ça sur une espèce de feuille de papier, écrit à la main, et je me suis dit, c'est pas sérieux. Αποκαλυπτικός ο διάλογος που μεταφέρει η Κριστίν Λαγκάρντ με τον Γιάννη Παπαθανασίου τότε επί κυβέρνηση Καραμαλή. Εσύ, Παύλο, συνάντησες τον δημοσιογράφο αυτό. Καταρχήν, σου πω, Νίκο, επικοινώνησα με τον κύριο Παπαθανασίου, ο οποίος το επιβεβαιώνει. Έγινε αυτό, μόνο κάνει λάθος η Λαγκάρντ, θυμάται λάθος, δεν ήταν το Σεπτέμβριο πριν τις εκλογές του Οκτωβρίου, αλλά το Μάιο πριν τις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Και ο κύριος Παπαθανασίου μου είπε ότι πράγματι έγινε αυτή η συνάντηση, πράγματι της έγραψε στο χέρι μερικά πράγματα, γιατί είχαν μια καλή σχέση και, εν πάση περιπτώσει, ήταν στα πλαίσια ενός δείπνου που συναντήθηκαν. Όταν λες στο χέρι, καταλαβαίνω ότι σε μια χαρτοπετσέτα τα έγραψε αυτά. Νομίζω, ναι. Σε χαρτοπετσέτα. Κάτι τέτοιο κατάλαβα κι εγώ. Τώρα, εγώ αυτός ο Γάλλος δημοσιογράφος, ο Ζαν Κατουμέρ, είναι καταρχήν ένας πολύ έγκυρος στις Βρυξέλλες, βετεράνο, είναι ίσως ο πιο παλιός ξένος ανταποκριτής της Βρυξέλλες, ανταποκριτής της εφημερίδας Λιμπερασιόν. Πήρε πρόσφατα.